Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μερίδα που θα λάβει χώρα αύριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εδώ στην πόλη μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχει να κάνει με παρεμβάσεις, έχει να κάνει με τις κοινότητες των Ρωμά και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτής της εκπαιδευτικής ανισότητας που όλοι μας έχουμε εντοπίσει βέβαια και της λεγόμενης περιθωριοποίησης. Καταρχάς, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, τον απεριωτή καθηγητήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χατζηδήμου, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε εδώ στην τηλεφημερίδα μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Λοιπόν, αύριο αυτή η μερίδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει να κάνει με όλες αυτές τις παρεμβάσεις, όλα αυτά που μπορούν να γίνουν τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να έχουμε πλέον, να φύγουμε μάλλον από την περιθωριοποίηση και να ενταχθούν σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, θα λέγαμε, και οι κοινότητες των Ρωμά, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ του Άπη Θήτα την ημερίδα του προγράμματός μας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια περίπου απολογιστική ημερίδα, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος. Ο τίτλος της ημερίδας είναι «Το μένουμε σχολείο», ακριβώς επειδή η έμφαση που δίνουμε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είναι στο να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά Ρωμά κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, επειδή το πρόβλημα σχετικά με την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης φυσικά ξεκινάει από τα παιδιά και στη συνέχεια συνεχίζεται και στους ενήλικες. Ένα κομμάτι των δράσεών μας ακριβώς απευθύνεται σε ενήλικες Ρωμά, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, οπότε προσπαθούμε και μέσα και από, με αυτόν τον τρόπο, με την προσφορά δηλαδή τμήματων γραμματισμού, να βοηθήσουμε και εφήβους και ενήλικες Ρωμά, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα του προγράμματος, να φτάσουν στο απολυτήριο δημοτικού, που είναι ο πρώτος στόχος κατά βάση. Και στη συνέχεια, βέβαια, και να προχωρήσουν και περισσότερο. Άρα, μιλάμε για εμψυχωτικές δράσεις. Γιατί ακριβώς? Ακριβώς, ναι, είναι ένα κομμάτι. Το πρόγραμμα κινείται σε διάφορα επίπεδα. Οι εκπαιδευτικές ψυχωτικές δράσεις είναι ένα βασικό μέρος του. Παράλληλα, έχουμε και ψυχοκοινωνικές δράσεις με την έννοια, δηλαδή, την ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική στήριξη των μελών της κοινότητας των Ρωμά. Γι' αυτό και στο πρόγραμμά μας απασχολούνται συνεργάτες στο πεδίο και συνεργάτηδες από διάφορες ειδικότητες. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτικούς και ψυχωτές, αλλά παράλληλα και ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και καθοριστικός είναι ο ρόλος της ειδικότητας των διαμεσολαβητών Ρωμά. Δηλαδή, έχουμε μέλη της ίδιας της κοινότητας των Ρωμά που έχουν τον ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ της κοινότητας και εμάς, ούτως ώστε να διευκολυνθεί αυτή ακριβώς η επικοινωνία. Και φυσικά στοχεύουμε και στην ευαισθητοποίηση γενικότερα της κοινωνίας, φορέων και εκπαιδευτικών κοινοτήτων, προκειμένου να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής. Μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος το επιθυμεί. Η είσοδος προφανώς είναι ελεύθερη, αλλά για να το παρακολουθήσει κάποιος πρέπει να κάνει κάτι, να υποβάλει. Ναι, φυσικά. Ναι, ευχαριστώ για την διευκρίνηση και τη δυνατότητα να το πούμε και αυτό. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα χαρούμε να δούμε όποιον ενδιαφέρεται για το θέμα. Περιμένουμε να έχουμε δηλαδή αρκετούς φοιτητές, φοιτήτριες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από διάφορα τμήματα. Και αυτό γιατί και ως Πανεπιστήμιο διαχρονικά έχουμε δείξει μια ευαισθητοποίηση για το θέμα. Θέλω να πω ότι σε διάφορα επίπεδα κινούμαστε σε σχέση με το ζήτημα της εκπαιδευτικής ανισότητας και της περιθωριοποίησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θα είναι εκπαιδευτικοί, θα είναι διευθυντές, διευθύντριες σχολικών μονάδων με τις οποίες συνεργαζόμαστε και τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί η όλη δουλειά γίνεται πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τα σχολεία και τους ανθρώπους της πράξης από εκεί. Και φυσικά οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται για το θέμα, θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχθούμε αύριο εκεί, για να δούμε και από κοντά και να μοιραστούμε λίγο τα βιώματα και τις εμπειρίες μας και κυρίως από την πλευρά των συνεργατών και συνεργατητών μας στο πεδίο, αλλά και των ίδιων των μαθητών Ρωμά, γιατί να πω και εδώ ότι ένα κομμάτι της αυριανής εκδήλωσης θα είναι θα έρθουν παιδιά που συμμετέχουν στα τμήματα του προγράμματος από την Αλεξάνδρεια για να δείξουν μια ταινία μικρού μήκους που έφτιαξαν τα ίδια τα παιδιά, βέβαια με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των πολύ δραστήριων εκπαιδευτικών που έχουμε εκεί στην περιοχή από το πρόγραμμα. Η ταινία έχει θέμα το
τον εθισμό στο διαδίκτυο, οπότε είναι και επίκαιρο και ως θέμα Ακριβώς, και νομίζω ότι θα έτσι. έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έκαναν τα παιδιά. Και φυσικά, και για να μην το ξεχάσουμε και αυτό, το τελευταίο κομμάτι της εκδήλωσης, χρονικά τελευταίο, πολύ σημαντικό όμως, θα είναι να έχουμε και τις απόψεις των διευθυντών και διευθυντριών σχολικών μονάδων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα. Κάποιον προφανώς, γιατί οι σχολικές μονάδες στο σύνολό τους είναι πάνω από 50. Ωστόσο, θα έχουμε την ευκαιρία με κάποιες από αυτές να έχουμε και την δική τους οπτική γωνία σε σχέση με το πρόγραμμα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Με χαρά πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Η Ημερίδα, λοιπόν, μένουμε σχολείο υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρωμά, στην Κεντρική, στη Δυτική Μακεδονία. Αύριο στο ΚΕΔΕΑ, λοιπόν, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο εκεί. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε, είναι ελεύθερη. Είπαμε όμως ότι χρειάζεται να υποβάλλετε την συμμετοχή σας. Υπάρχει και στη σελίδα μας, βέβαια, το link. Μπορεί να μπείτε να μάθετε και περισσότερα, βέβαια, για όλο αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον έργο. Ένα πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο παρουσιάζεται αύριο τα αποτελέσματά του. Τώρα, στη συνέχεια, θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο ιστορικού χαρακτήρα. Σήμερα, 30 Μαρτίου του 1822, είχαμε βέβαια ένα τραγικό γεγονός, το οποίο δεν ξεχνάμε, τη σφαγή της Χίου. Εκεί θα πάμε, εκεί θα μεταφερθούμε. Είχαμε εκδηλώσεις μνήμης σήμερα στο νησί και από την Ιερά Μητρόπολη και από τον Δήμο. Πάμε, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και αμέσως μετά πάμε να μιλήσουμε για πολιτισμό. Όπως είπαμε, έρχονται εκδηλώσεις για το 1821, αλλά και για την Κύπρο, για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, στο Καραπάνσιο. Πάμε πρώτα στο βίντεο όμως και μετά πάλι εδώ.